βρίσκω την Δέσποινα και την Αντιγόνη. Είναι από τη C-Sharp την ομάδα και θα συζητήσουμε για το πώς μπορούμε και εμείς και εσείς και εγώ και τα κορίτσια φυσικά με την ομάδα τους να διορθώσουμε ή να προσθέσουμε λήματα στη Wikipedia που πάρα πολλές φορές ανατρέχουμε προκειμένου να πληροφορηθούμε στοιχεία που μας λείπουν, γιατί το ίντερνετ παρά την παντοδυναμία του έχει και αυτό την ανάγκη του. Έχει μια όθηση, έχει ανάγκη από μια όθηση, γιατί άνθρωποι βρίσκονται και πίσω από το Google, άνθρωποι βρίσκονται και πίσω από όλες τις μηχανές αναζήτησης. Τα κορίτσια λοιπόν βρίσκονται εδώ από τη C-Sharp για να δούμε πώς μπορούμε, βρισκόμενοι μαζί την Κυριακή το μεσημέρι στις 3, done, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι μέσα από τη Wikipedia. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Είναι πολύ συναρπαστικό, κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα κάνετε. Θα γράψετε τη ιστορία με τον δικό σας τρόπο. Μέχρι ενός σημείου, ρε παιδί μου, έτσι θα γράφετε η ιστορία. Και αυτά τα πράγματα που γράφετε μένουν για πάντα. Mm-hmm. Μέχρι να έρθει κάποιος και να τα διορθώσει, αν είναι σωστά. Σίγουρα. Άρα, είστε διηνικές. Αντιγόνη, λέγε. Ακούω. Ξεκινάς να μας περιγράφεις την εκδήλωση της Κυριακής με Βεβαίως. Πιο αναλυτικά λόγια. Βεβαίως. Καταρχάς, η εκδήλωση της Κυριακής είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται φέτος. Είχαμε πραγματοποιήσει μια αντίστοιχη και πέρσι. Και μετά από κάποιες συνειδητοποιήσεις που κάναμε διαβάζοντας κάποια άρθρα σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στην Wikipedia, αποφασίσαμε ότι επειδή τα ποσοστά που υπήρχαν είναι πάρα πολύ άσχημα, είναι κάτι σε 90 με 10% ας πούμε. Όσον αφορά σε εκείνες στους οποίους αναφέρεται η Wikipedia ή σε όσους γράφουν σε Wikipedia. Τα ποσοστά δεν είναι ίδια και στα δύο, αλλά και τα δύο έχουν σημαντικές διαφορές. Μάλιστα. Και αποφασίσαμε ότι είναι σημαντικό να μαζευτούμε και να προσπαθήσουμε να διαδώσουμε κι εμείς το πόσο εύκολη είναι η Wikipedia στο να συμμετέχεις και να την εξελίξεις, γιατί στην ουσία σε εμάς βασίζεται. Στον κόσμο γενικά, είναι φτιαγμένη από τον κόσμο, οπότε αποφασίσαμε να μαζευτούμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο να καταλάβει πόσο εύκολο είναι όλο αυτό και εμείς μαζί τους φυσικά και να συμμετέχουμε όλοι μαζί σαν συντάκτες. Πώς είστε? Στην ομάδα? Mm-hmm. Πολλά άτομα. Είμαστε, τα ενεργά μέλη είναι 15 με 20, υπάρχουν καμιά 10-15 ακόμα τα οποία μας ακολουθούν πολύ. Δεύτερος εδιταθώνες, το edit πώς μεταφράζεται στα ελληνικά? Επεξεργασία. Επεξεργασία ναι. Είναι. Α, μπράβο. Καλά που έχουμε και το Facebook λοιπόν και όσοι το έχουν στα ελληνικά ξέρουν τι σημαίνει εκεί που πας να διορθώσεις αυτό που έχεις γράψει. Που λέει επεξεργασία. Είναι στην ουσία διόρθωση και επεξεργασία μαζί. Ακριβώς. Ένα περίεργο πράγμα. Εδιταθώνες την Κυριακή λοιπόν. Δέσποινα. Mm-hmm. Πόσο καιρό είσαι μέλος της C-Sharp? Σχεδόν από την αρχή. Πόσο? 1,5 χρόνο. Α, είστε 1,5 ναι. Χρόνο. Τον Οκτώβριο κλείνουμε τα 2 χρόνια. Mm-hmm. Πόσο συχνά συναντιέστε γενικά, δηλαδή με τι συχνότητα γίνονται οι εργασίες σας? Ωραία. Οι βασικές συναντήσεις σαν ομάδα γίνονται 2 φορές το μήνα, mm-hmm. Κυριακή συνήθως. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την εκδήλωση που μπορεί να διοργανώνουμε, κάνουμε και άλλες συναντήσεις. Άλλες εκδηλώσεις που έχετε διοργανώσει στο παρελθόν? Η Αντιγόνη είναι ειδική. Ωραία, όποια από τις δύο είναι ειδική. Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Πολλές, πάρα πολλές. Έχουμε οργανώσει γενικά ανοιχτά σεμινάρια για πολλά θέματα. Mm-hmm. Είτε είναι προγραμματιστικού περιεχομένου, είτε είναι γενικού περιεχομένου. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος σχετικός τόσο πολύ με την πληροφορική για να έρθει. Okay. Όπως ας πούμε ο Εδιταθώνιος, που είναι καλό παράδειγμα. Ή έχουμε κάνει και για Photoshop, έχουμε κάνει κάποια workshop. Έχουμε κάνει μια σειρά από workshop για web development, για πώς να δημιουργήσεις ιστοσελίδες. Μωρή, τι ωραία που είναι όλα αυτά. Αν μπορούσαμε και πολλά, πολλά, να χρόνο να τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά, θα είχαμε λύσει τα θέματά μας και τα προβλήματά μας. Αλλά, δηλαδή, πήγατε στο... την Παρασκευή. Στον David. Ναι, στον David πήγατε. Είμαστε συνδιοργανωτές μαζί με την ομάδα SKG Tech. Αλήθεια. Για τον David, ναι. Τι έγινε? Πείτε μας δύο-τρεις πληροφορίες από τον David. Είναι ένα παγκοσμίου ελληνικού συνέδριο. Το Forum των Developers ήταν. Ορίστε. Στον κόσμο μιλάμε. Ναι. Μιλάμε, συνεννοούμαστε. Ναι, είναι παγκοσμίου ελληνικού συνέδριο το οποίο αναφέρεται σε web developers κυρίως, αλλά όχι μόνο. Γενικά, όποιος ενδιαφέρεται για το διαδίκτυο και για το πώς να δημιουργήσει μέσα σε αυτό, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Από όλο τον κόσμο μιλητές, από πολλές εταιρείες πολύ γνωστοί. Είχε πολύ μεγάλο κοινό. Είχε 350-400 άτομα, νομίζω, είχαν έρθει. Είχε πολύ μεγάλο κοινό, ναι. Είχε πολύ μεγάλη επίχυση. Δεύτερη χρονιά και το David και πέρσι είχε γίνει. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Είδα τους ομιλητές και έπαθα πλάκα. Ναι, έχει πολύ καλό κόσμο. Μπράβο. Μπράβο. Είδατε τι ωραία πράγματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη σας εκδήλωση την έχετε προγραμματίσει ή δεν την έχετε καν στα σκαριά? Έχουμε διάφορα. Βασικά η επόμενη είναι συνέχεια κάποιων δράσεων που κάναμε πιο πριν, κάποιων σεμιναρίων, ναι, που αφορούν το Arduino.
Πώς. Δεν άκουσα κιόλα. Το Arduino. Arduino. Ναι. Και σκεσέ. Arduino. Σε τι είναι. Πάλι η Αντιγόνη. Αντιγόνη είναι και. Μας κάνει και πληροφορικάριος. Γι' αυτό μπορεί να τα εξηγήσει και καλύτερα. Ναι, φυσικά ρε παιδιά, καθένα στον τομέα του. Είναι μία μικρή πλακέτα στην οποία, με την οποία μπορούμε να παίξουμε, να έχουμε διάδραση με διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι μπορούμε να βάλουμε πάνω φώτα και να παίξουμε μέσω προγραμματισμού με αυτά τα φωτάκια, να τα αποσβήνουμε κλπ. Αυτό είναι το Arduino. Αυτό είναι, εφαρμογή, είναι μια δηλαδή. Πλακέτα. Είναι πλακέτα. Πλακέτα. Όπως λέμε στον υπολογιστή, αυτά που υπάρχουν μέσα. Καλά το πας, συνέχισε. Όπως είναι ο επεξεργαστής και άλλα τέτοια πράγματα μέσα στον υπολογιστή. Ναι. Πιο εξελιγμένο, δηλαδή μόνο του. Μια πλακέτα. Καινούρια. Όσο σώμα μαθαίνω. Καινούρια, ναι. Ναι, και πάνω σε αυτό μπορούμε να συνδέσουμε διάφορα άλλα πράγματα και μαζί με αυτά, γράφοντας κάποιο κώδικα, εύκολο κώδικα, να παίξουμε και να πειραματιστούμε με αυτά. Τη θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που προσπαθούσε η κόρη να εξηγήσει κάτι στον μπαμπά με κάτι όριους τέτοιους, όχι Arduino, όχι 7, όχι developer και γινούσε ο μπαμπάς και της έλεγε στη μάνα το πες. Δεν καταλάβαινε. Έτσι αισθάνομαι. Σαν αυτό τον κύριο αισθάνομαι. Τώρα το ζήσα. Όλα βγαλμένα από τη ζωή και διαφημίσεις και τα πάντα για πες. Έχουμε κοπέλες που βοηθάνε. Κοπέλες συνήθως το έργο με τα εργαστήρια. Ναι. Οι οποίες βοηθάνε και παίρνουν τον καθένα από το χέρι, ας πούμε, πλειολόγος και τον καθοδηγούν στο πώς θα προχωρήσει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν έχω καμία αμφιβολία να το κάνετε σωστά. Όχι, θέλω να πω και να μην υπάρχει προηγούμενη γνώση σχετικά με αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, για παράδειγμα, και εγώ που είμαι στα άτομα αυτά, όπως είστε εσείς, που δεν γνωρίζουν πολλά περί τεχνολογίας, ναι. Τα κορίτσια μου έχουν βοηθήσει αρκετά. Έχω μάθει πράγματα σε κάθε workshop. Καταλάβετε τώρα γιατί λένε ότι σύγχρονος αναλφαβητισμός. Είναι η έλλειψη γνώσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να γιατί. Σε λίγο δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους υπόλοιπους ανθρώπους, άμα δεν τα ξέρουμε, αν δεν μιλάμε την κοινή γλώσσα των υπολογιστών. Mm-hmm. Εκτός από τη γλώσσα του σώματος που κάνει θράψη, βέβαια. Πρέπει να μιλάμε κι άλλες, παιδιά. Δεν είναι μόνο τα αγγλικά, τα γαλλικά. Είναι και έχει κι άλλα. Θαυμάσια. Άρα δίνουμε ραντεβού την Κυριακή. Βεβαίως. Στις 3. Σας περιμένουμε όλους. Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ, κορίτσια, πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.